Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευούλα. Άνοιξα την κάμερα να σας πω ότι έχει μοσχοβολήσει το σπίτι μου από τα drops σε συνεργασία που έχω με το Love Potion. Όταν καίγεται μυρίζει ακόμα καλύτερα αυτό το πράγμα που δημιούργησαν. Πραγματικά μου έχει φτιάξει διάθεση παρόλο που έχω κάνει πολύ χαλιά ύπνο. Ξύπνησε το μικρό 5 παρα 10, την πήρα στο κρεβάτι, συνέχισε λίγο να κοιμάται, αλλά έχει πολύ αναστατό ύπνο. Κλώτσαγε, πεταγότανε, φώναζε. Δεν έχω κοιμηθεί σχεδόν καθόλου από τις 5, η ώρα είναι 8. Πραγματικά μου έχει φτιάξει τη διάθεση αυτό το άρωμα, ειλικρινά. Μυρίζει όλο το σπίτι υπέροχα, φανταστικά. Φανταστικό. Πίνω το καφεδάκι μου, οι άλλοι κοιμούνται. Σήμερα δεν έχουμε σχολείο λόγω των εκλογών, όπως και τη Δευτέρα. Θέλω τώρα να σηκωθώ να πάω να βάλω πλυντήριο. Και το μενού έχει μπιφτεκάκια, νομίζω με ρύζι και σαλάτα. Κάναμε και την συνεδρία χθες με την Σύση. Αλλάξαμε έτσι και λίγο ένα πρωινό. Μου έβαλε τυρόπιτα βρώμης, με το ψωμάκι βρώμης που κάνω εγώ, με τριμμένη φέτα μέσα. Και ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα, πάμε να πιω ένα κουβά καφέ, γιατί δεν νομίζω να βγει η μέρα σήμερα, δεν νομίζω. Θα σηκωθεί το Αναστασάκι μετά να διαβάσει και να μην έχει τίποτα για την Τρίτη. Γράφει και το τεστ της γλώσσας την Τρίτη που δεν έγραψε την Τετάρτη. Οπότε λίγο να τα κάνουμε να είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, μας έχω βολάει το σπίτι και έχω βάλει απλά 3 drops, 3, τίποτα. Πάμε να ξυπνήσουμε και να ξεκινήσουμε τη μέρα. Πριν ξεκινήσουμε την ημέρα, έβαλα το πλυντήριό μου. Θα σας βάλω να δείτε τον τελευταίο in cafe chill που είναι για χαλάρωση. Το κλιπάκι που σας είχα τραβήξει για να μάθετε και για αυτό τον καφέ τι περιέχει και τι προσφέρει παραπάνω στον οργανισμό μας. Οπότε δείτε το και επιστρέφουμε με συνταγή ωραία για πρωινό, υγιεινή, τυρόπιτα με ζυμάρι, βρώμης, γιαούρτι κτλ. Σας την έχω δείξει, αλλά θα σας την ξαναδείξω τώρα και είναι τέλεια και για τα παιδάκια μας. Οπότε δείτε για τον in cafe και επαναρχόμαστε με συνταγή για τυρόπιτα. Σήμερα ήρθε η σειρά με το CBD. Chill που λέμε, για να έχουμε χαλάρωση και ηρεμία μαζί με τις πολύ ωραίες ιδιότητες του καφέ. Οι νέοι βιολειτουργικοί καφέδες της In Beverage, η In Cafe, θα σας γνωρίσω σήμερα τη σειρά για να χαλαρώσεις. Ο καφές όταν καταναλώνεται σε σωστές ποσότητες έχει πολλά ωφέλη για τον οργανισμό μας. Οι In καφέδες έχουν και ακόμα μερικά συστατικά που βοηθούν σε κάτι παραπάνω. Σήμερα λοιπόν θα σας γνωρίσω τον καφέ για χαλάρωση και ηρεμία. Πριν πούμε τι έχουν αυτοί οι καφέδες μέσα, θα σας πω κάποια βασικά χαρακτηριστικά των καφέδων αυτών που πρέπει να τα γνωρίζετε και αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, τώρα θα πρέπει να το μάθετε. Οι καφέδες αυτοί παράγονται από εξαιρετικά χαρμάνια καφέ, αράμπικα και ρομπούστα. Είναι σε τρία είδη. Έχουμε τον ελληνικό, τον φίλτρου και κάψουλες για την εσπρέσο και τα τρία είναι αεροστεγώς κλεισμένα ώστε να διατηρούν τη φρεσκάδα και το άρωμά τους. Και οι κάψουλες είναι 100% βιοαποικοδομήσιμες σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες θα ισχύουν από το 2026 και μετά για όλες τις κάψουλες. Όλα τα προϊόντα του InCafe είναι 100% φυσικά και πάμε να δούμε τι περιέχει αυτός εδώ. Ο InCafe Chill συνδυάζει την απόλαυση ενός ποιοτικού καφέ με το CBD, το οποίο προσφέρει χαλάρωση και ψυχική ηρεμία με επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση. Το CBD περιέχεται στον ανθό της βιομηχανικής κάναβης, δηλαδή εκείνου του τύπου κάναβης που η καλλιέργειά της είναι νόμιμη και ελεύθερη, γι' αυτό πλέον βλέπουμε και εκατοντάδες μαγαζιά και χιλιάδες προϊόντα που περιέχουν τα συστατικά αυτά. Το CBD επιτυγχάνει τη δράση του με την αύξηση εκείνων των χημικών ουσιών που ήδη έχουμε στον οργανισμό μας και συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της διάθεσης. Εκτός του CBD, ο In Cafe Chill περιέχει επίσης και το μεταλλικό στοιχείο μαγνήσιο, γνωστό για τα πολλά ωφέλη στον οργανισμό μας. Το μαγνήσιο θεωρείται ως το χαλαρωτικό ορυκτό. Οι μειοχαλαρωτικές δράσεις του μαγνησίου βοηθούν στη χαλάρωση του εγκεφάλου, μειώνουν την πίεση που προκαλείται από το άγχος και το στρες. Πώς θα τους αποκτήσεις λοιπόν, είτε τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο που θα βρεις κάτω στο κουτί περιγραφής, είτε στο e-shop της In Beverage και σε πάρα πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Θα τα βρείτε ήδη με έκπτωση για να μπορέσετε να τους γνωρίσετε και εγώ σας έχω κωδικό Nancy για να έχεις επιπλέον 15%. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα τα βρείτε όλα
πηγαίνετε να τα δείτε, να τα προλάβετε, να τους δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίοι καφέδες, δεν αλλάζουν καθόλου σε γεύση και σου παρέχουν και παραπάνω ωφέλη στον οργανισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την In Beverage που μου τους έστειλε να τους δοκιμάσω. Θα τους χαρώ όλους. Σε ένα μπολάκι θα βάλουμε 2 κουταλιές βρώμη, 2 κουταλιές γιαούρτι, 1 αυγό και λίγο μπέικιν, έτσι ίσα ίσα για να φουσκώσει. Και 30 γραμμάρια φέτα θα τρίψουμε. Πάμε να το φτιάξουμε. Και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένας χυλός. Μετά βάζουμε σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα ή μπορείτε να το κάνετε και στην τοστιέρα σας με λαδόκολλα πάλι. Εμένα μου βολεύει το ταψί, να σας πω την αλήθεια. Και σας το δείχνω έτοιμο. Ψήνουμε σε αντιστάσεις γύρω στους 200 βαθμούς μέχρι να ψηθεί πάνω κάτω. Έτοιμη τυρόπιτα, πολύ ωραία, πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη, υγιεινή, πρωτεϊνική, φανταστική. Να τη δοκιμάσετε, θα τη φάω λίγο αργότερα, την έχω μαζί με ένα φρούτο για πρωινό. Ήρθε και το ένα δέμα από H&M από την παραγγελία της Αναστασίας, γιατί όπως σας είχα πει σε ένα προηγούμενο vlog δεν έχει καθόλου ρούχα. Είναι 2 δέματα από Shein, 2 δέματα από H&M, οπότε ήρθε το ένα. Θα σας τα μαζέψω όλα και θα σας τα κάνω ένα βίντεο, έτσι μεγάλο, huge haul για την Αναστασία. Έφυγε και ο Γιαννάκος για δουλειά και κάθομαι να περάσει λίγο η ώρα. Νιστάζω απίστευτα, πάρα πολύ νιστάζω. Περιμένω να ξυπνήσει και η Αναστασία για να ξεκινήσουμε λίγο το διάβασμα και να συνεχίσουμε τη μέρα, να μαγειρέψουμε και όλα στα μπιφτεκάκια. Με ριζάκι τα έχουμε τελικά, οπότε ναι, πάμε να συνεχίσουμε αυτή τη ρημάδα τη μέρα που δεν ξέρω πώς θα βγει σήμερα. Μου χτύπησε η μαμά μου την πόρτα και μου λέει φέρε το μικρό να το πάρω πάνω στο ξενοδοχείο να κάνω κι εγώ καμιά δουλειά λίγο με την ησυχία μου, γιατί πραγματικά η υπομονή μου σήμερα είναι χαμηλά τα όρια της λόγω του ότι δεν έχω κοιμηθεί, οπότε ήταν θεόσταλτο αυτό. Πάμε να μαζέψω εδώ κάτι πραγματάκια που έχει φέρει μικρή, να πάμε να διαβάσουμε με την Αναστασία και να πούμε μετά κι εμείς για περπάτημα. Μου έστειλε τώρα μήνυμα η Σοφία και το είδα πριν λίγο βασικά, ότι το Shape Οκτωβρίου έχει την κρέμα ματιών από Mastic Spa. Οπότε θα περάσω να δω πώς τη βρω, γιατί είναι πολύ ωραία κρέμα όπως σας είχα πει. Αυτά, πάμε να κάνουμε λίγο δουλίτσες, να συμμαζέψουμε, να διαβάσει το Αναστασάκι και να φύγουμε να πάμε να πάρουμε το μικρό από το ξενοδοχείο, να περπατήσουμε κιόλας. Τέλεια. Εν τω μεταξύ, θα κάνω και το γύρισμα για το πάμε μαζί που θα δείτε εσείς την Κυριακή και γενικά το πρόγραμμα θα έχει ως εξής. Σάββατο, αύριο και την Κυριακή θα σας τα γυρίσω μαζί, γιατί είμαστε καλεσμένοι και σε ένα τραπέζι, είμαι και φορευτική επιτροπή, σε ένα βίντεο που θα το δείτε τη Δευτέρα. Και τα πάμε μαζί θα παίξουν κανονικά τις Κυριακές. Οπότε ναι, κάπως έτσι. Πάνω ότι θέλω να ετοιμαστώ να γυρίσω το βίντεο αφού πήρε η μαμά μου τη μικρή, να διαβάσει και η Αναστασία εντωμεταξύ και να φύγουμε. Αρκετή ώρα αργότερα και αρκετά διαβάσματα αργότερα, δεν έχουμε τελειώσει φυσικά. Πάμε στο ξενοδοχείο με τα πόδια, εγώ με την Αναστασία, να πάρουμε και το μικρό, να κάτσουμε και λίγο εκεί βέβαια. Και να πάω να ψάξω κάτι βιταμίνες που πρέπει να πάρω, οι οποίες έχουν αντιοξειδωτικά, γιατί έχω έλλειψη αντιοξειδωτικών στον οργανισμό μου. Πας και τον βοηθήσω λίγο παραπάνω. Πάω να την ψάξω σε κανένα φαρμακείο και ας ελπίσουμε ότι θα της βρω σε καλή τιμή. Μην δώσω ένα νεφρό για βιταμίνες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το περπάτημά μας. Ήρθα ξενοδοχείο, καθόμαστε. Κάτσαμε λιγάκι. Τώρα θα πάρω το μικρό να γυρίσουμε σπίτι για να φάει. Να πάμε να συνεχίσουμε και το διάβασμα με την Αναστασία. Παρήγγειλα και τις βιταμίνες μου, γιατί τις βρίσκω διπλάσια τιμή εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα.
μαζέψαμε και πήρα το περιοδικό που μου στείλε μήνυμα η Σοφία ότι έχει κρέμα ματιών. Δεν είναι η ίδια. Ήταν μία άλλη αυτή που είχα. Αυτή είναι για τα πρώτα σημάδια ρητίδων των ματιών. Οπότε κάνει και σε πιο νεαρές ηλικίες. Ωστόσο, εγώ την πήρα γιατί κρέμα ματιών, παιδιά, είναι. Από 27 ευρώ το παίρνει στο περιοδικό 6,99. Μια χαρά. Είναι και μεγάλη ποσότητα, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Είναι πόσο. Είναι 30 ml. Είναι αρκετά μεγάλη ποσότητα. Θα τη βάλω για την επόμενη, γιατί αυτή που έχω τώρα, τη Skills, η οποία και δεν μ' αρέσει και μ' αρέσει, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Είναι φορές που μου κάθεται ωραία και άλλες φορές που γίνεται σαν νερό. Είναι έτσι η σύστασή της. Γιατί σας είχα ρωτήσει και στο Instagram όσους την έχετε δοκιμάσει, αν έχετε το ίδιο θέμα με μένα, και είναι έτσι. Αυτή λοιπόν είναι για ρητίδες και για μαύρους κύκλους. Δίνει λάμψη, είναι με αλόι η συγκεκριμένη. Οπότε μια χαρά θα τη δοκιμάσω. Και θα διαβάσουμε και το περιοδικούλι για να περάσει η ώρα. Πάω να βάλω στο μικρό να φάει, εγώ θα φάω λίγο αργότερα, αν και αργήσαμε να γυρίσουμε. Αλλά θα φάω λίγο αργότερα, να περάσει λίγο η ωρίτσα. Και θα πάει για ένα σούπερ μάρκετ μετά, οπότε θα σας ανοίξω πάλι την κάμερα με σούπερ μάρκετ χολ. Ήρθε ο Γιαννάκος, πήγε Γαλαξία, πάμε να κάνουμε σούπερ μάρκετ χολ. Και εσύ σου, ναι, ναι, και εσύ, έλα. Χάρτο πετσέτες. Αυτά τι είναι? Μωρομάντιλα. Θα τα βάλεις στο δωμάτιό σου? Ναι. Βάλτα. Έχουμε κι άλλο ένα πακέτο μωρομάντιλα. Τι γίνεται τα βάλτα στο δωμάτιό σου, στα βελάκι. Αυτά τι είναι, μωρό μου? Μωρά. Πάνες. Πάνες. Πάνες για την Ισαβέλα μου. Χαρτί υγείας. Αυτό. Χαρτί κουζίνας. Θα το δείξουμε κι αυτό. Τέζα για τα κουνούπια. Έχουμε τα αυτά που παίρνουν στην πρίζα. Πήραμε απελακτικά γιατί περισσότερα κουνούπια έχει τώρα παρά το καλοκαίρι. Αυτό τι είναι, μωρό μου? Καφές. Πατσές. Λοιπόν, φρυγανίτσες Wasa για τη δικιά μου τη διατροφή, αλλά τρώνε και οι υπόλοιποι να σας πω. Α, πήρε δύο ο παπάς. Δύο. Καπρίς, πουράκια. Δυάκια. Πουράκια. Πουράκια για τις δύσκολες ώρες. Αυτό. Αυτά τι είναι? Πατάκια. Πατάκια. Πατατάκια. Αυτό τι είναι, μωρό μου? Μήλο. Δεν είναι μήλο, για δες το καλύτερα. Ντομάτα. Μονάτα. Μωμάτα. Γαλατάκι για εμάς. Delta Advance για την Ισαβέλα. Ένα κατσικίσιο όλυμπος, γιατί θα έρθει η ανιψούλα μου και πίνει τέτοιο γάλα, οπότε τις το πήραμε για να... γιατί θα έρθουμε Σάββατο βράδυ και θα είναι κλειστά. Ντόματο χυμούς, κάπου είναι και άλλοι. Αφρόλουτρο για την Ισαβέλα, το φυσάν, που πολλά, το μου αρέσει πολύ. Πολλά. Α, πήρε πολλά τέτοια. Ναι. Πολλά τέτοια. Μπράβο. Φιλαδέλφια, γιατί το απόγευμα έχω ένα πολύ ωραίο γλύκισμα διαιτητικό με μπισκότα digestive, Φιλαδέλφια και μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη. Αυτό. Την οποία δεν την έχω δει ακόμα, ναι, μωρό μου. Θα σας το δείξω το απόγευμα γιατί είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή και χωρίς ζάχαρη αλλά και γλυκό και διαιτητικό και μια χαρά. Ψωμάκι γερμανικού τύπου, δεν είχε του κατσέλι που πήραμε, βρήκε του Παπαδοπούλου. Είναι τύπου ντίνκελ. Ζωγράφος φράουλα που είναι με φρουκτόζη και δεν έχει ζάχαρη. Η ζωγράφος γενικά έχει και άλλες γεύσεις, βρήκαμε με φράουλα που είναι έτσι του cheesecake γεύση και έχει και 30% λιγότερες θερμίδες. Φανταστικά. Complete γιαούρτι 2%, τυράκι τριμμένο και φαλοτήρι. Να σου ρωτήσω κάτι. Το λάπτοπ το παλιό που είχαμε, πού είναι? Κάτω. Ναι. Τι δε. Δύο γάλατα πήρες, κατσικίσια. Δύο μου πω. Α, δύο σου και πει. Οκ, ένα μου πήγανε στο σώμα. Αλλά δεν πειράζει, δύο. Σοκολατίτσα, στέβια. Κοιτάξτε πόσο λεπτές είναι οι σοκολάτες στέβια, παιδιά. Αυτή εδώ φανταστείτε είναι 55 γραμμάρια. Γιατί στο απογευματινό γλυκάκι το βουτάμε και σε σοκολάτα. Είναι κόλαση, θα το φάω και εγώ πρώτη φορά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σας το δείξω για να πάρετε ιδέες. Και έχουμε σαλάμι αέρος που αρέσει πολύ στην Αναστασία, στήθος κοτόπουλο, κρουασάν σοκολάτας, φέρι για τα πιάτα. Παλιά. Για τα πιάτα. Ναι. Αγγούρια. Γκούρια. Γκούρια είναι. Ναι. Ρόβα κοινάκια, να τα πάμε έτσι τελευταία, γιατί τελειώνει το καλοκαιράκι και θα σταματήσουμε κι αυτά. Μαρούλια κομμένα από το φρεσκούλι. Φρεσκούλι. Ο φρεσκούλις. Ναι.
Είπαμε για την κοφρεσκούλα. Ναι, αυτό είναι κρεμμύδι. Μοφ. Και άλλα κρεμμύδια. Κάτσε να τα βολέψει η μαμά εδώ. Βανίλιες. Τρεις πιπερίτσες για σαλάτα. Πατάτα. Σαλάτα. Λουλουλουλα λαμπαζάτσι. Λεμόνια. Μπουγίγια. Τι είναι αυτό? Μπουγίγια. Σαν να λείπω, ντύκια λέει. Πολλά μπαμπάκι. Σπανάκι. Πατάτες. Και έχουμε τώρα από τον Αλιμπινίση τορτίγες ολικής, γιατί έχω και εγώ και την Κυριακή που είμαι χορευτική κάτι εύκολο για να το πάρω μαζί μου, αλλά και κάποια βραδινά. Το τρώει και πάρα πολύ η Αναστασία στο σχολείο αυτό. Και άλλο σφιδές. Ταξιμαδάκια ολικής. Άλλο ένα γάλα. Τυράκι ένταμ για τα τοστ. Φέτα ευβίας. Αυγουλάκια, ντοματούλες, οδοντόκρεμες aquafresh, πιπεριές κόκκινες και κιμάς. Αυτά είχαμε αυτή την εβδομάδα, πάω να τα βολέψω γιατί θα πάμε βολτίτσα μετά με τη φιλενάδα μου και τα μικρά και να φτιάξουμε και το γλυκάκι κάποια στιγμή όμως για να σας το δείξω γιατί θα φύγουμε νωρίτερα. Πάω να συμμαζέψω και θα το φτιάξουμε, θα το βάλω ψυγείο να είναι έτοιμο για να το φάω μετά. Έχασα, πήραμε και καρπούζι, σήκωσε το άντρα. Γιατί δεν θες να σε βλέπονται? Γιατί κρύβεσαι? Γιατί κρύβεσαι καλά? Βρε. Κανόνισε τώρα να πέσεις πάνω στο κεφάλι σου. Σήκω βρε πάνω. Γιατί ντρέπεσαι τώρα ξαφνικά? Πες ένα γεια στα παιδιά. Γεια σας παιδιά. Όχι, όχι, μην το σηκώσω. Θα μου φύγει καμιά μέσα. Κοίτα ρε, δεν φάνηκες δίπ. Τους κάνεις ναζάκια. Τους κάνεις ναζιά. Πολύ καιρό. Λοιπόν, αυτά παιδιά, πάμε να μαζέψουμε για να φτιάξουμε το γλυκάκι. Πάμε να φτιάξουμε το γλυκάκι. Παίρνουμε λίγη σοκολάτα. Εγώ θα βάλω αυτά τώρα τα γραμμάρια. Θα βάλω και λίγο ακόμα. Αν και νομίζω ότι άμα λιώσει θα είναι κομπλέ. Τόση. Τόση σοκολατίτσα με στέβη έχω. Και τη βάζουμε στο μικροκυμάτων να λιώσει. Αλλιώς τη λιώνετε σε μπέλ μαρί. Παίρνουμε μπισκοτάκια digestive χωρίς ζάχαρη εγώ. Εσείς μπορείτε να βάλετε κανονική. Και έχουμε δύο μπισκότα. Παίρνουμε το ένα μπισκοτάκι και αλείφουμε με Φιλαδέλφια. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Και ένα κουταλάκι του γλυκού μαρμελάδα. Ζωγράφος χωρίς ζάχαρη. Ωραία. Παίρνουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού και το απλώνουμε επίσης πάνω στο μπισκοτάκι. Ναι, αγαπούλα, μας τον καφέ εκεί και θα το βολέψει μαμά. Ευχαριστώ. Ωραία. Δεν είναι πολύ γλυκιά. Και παίρνουμε και ακόμα ένα μπισκοτάκι και το κάνουμε σάντουιτς. Έχει λιώσει η σοκολάτα μας και θα προσπαθήσω ουσιαστικά να περάσω το μισό μπισκότο. Να βουτήξουμε το μισό μπισκότο μέσα και θα το βάλουμε λίγο στο ψυγείο για να παγώσει. Έχει κι άλλο στο μπολάκι τώρα, αλλά δεν μπορώ να το βάλω. Πρέπει να το κάνω λίγο έτσι, να το πασαλείψω. Και αυτό είναι το γλυκάκι μας για το απόγευμα και θα το φάω μετά. Τέλεια ιδέα, Αναστασία. Θα το γευτώ κιόλας και θα σου πω. Είναι το εύκολο cheesecake, διαιτητικό και σου παίρνει και την όρεξη για γλυκό. Είναι πραγματικά γλυκάκι. Πάμε να ξαπλώσουμε, να βάλω και το μικρό για ύπνο και να φύγουμε μετά να πάμε πάρκο για παιχνίδι. Η ώρα της αλήθειας. Φτιάξτε το, είναι πολύ ωραίο. Στο αυτοκίνητο για σήμερα πρώτη φορά, πολλωστή μετακίνηση βέβαια, πάμε στην παιδική χαρά να παίξουμε. Παιδιά, φτιάξτε τη συνταγή με το digestive Φιλαδέλφια και φράουλα μαρμελάδα, είναι πραγματικά λες και τρως cheesecake. Πάμε να παίξουν τα μικρά, να πιούμε και εμείς καφέ με τη φίλη μου και να περάσει η ώρα μας. Νύχτα.
σηκώσαμε για να φύγουμε, αλλά περνάγαμε ωραία. Πάμε σπίτι να κάνει μπάνιο το μικρό, γιατί είναι μέσα στα χώματα. Το ευχαριστήθηκε όμως. Και να δούμε τι θα φάνε τα κορίτσια. Εγώ έχω τόστα, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε λοιπόν να κάνουμε έτσι τα βραδινά μας. Εγώ θα σας κλείσω. Θα τα πούμε πάλι με vlog τη Δευτέρα, αλλά αύριο με το πάμε μαζί. Σας έχω πολύ ωραία ενότητα. Να μάθουμε λίγο για το πώς λειτουργεί η γλυκόζη στο σώμα μας. Οπότε τα λέμε αύριο στο πάμε μαζί και τη Δευτέρα με διπλό vlog. Σαββάτου και Κυριακής.